Τέτοιες γυναίκες άντρισες, στρατιώτισες γυναίκες είναι ο τίτλος της έκθεσης εικαστικών τεχνών που πραγματοποιείται στα Γιάννενα με τη συμμετοχή 19 δημιουργών από την Ήπειρο και τη Λευκάδα στα πλαίσια των εκδηλώσεων μνήμης από το ολοκαύτωμα της Δέσπος Μπότση. Τα εγγένεια της έκθεσης θα γίνουν αύριο Σάββατο στις 8 το βράδυ και κοντά μας για το θέμα αυτό έχουμε την αρχαιολόγο, την κυρία Κωνσταντίνα Ζίδρου, η οποία θα μας πει περισσότερα και για την εικαστική αυτή έκθεση, αλλά και ως πτυχή πολιτισμού το συγκεκριμένο, αν θέλετε, θέμα. Καλησπέρα σας, κυρία Ζίδρου. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία και για την προβολή της έκθεσης. Θα ήθελα να τονίσω ότι εγώ δεν είμαι μία από τους δημιουργούς, ωστόσο, θα μιλήσω στα εγγένεια της έκθεσης για την θέση της γυναίκας διαχρονικά και τη συμβολή της στον πολιτισμό. Ακριβώς. Γι' αυτό λοιπόν μίλησα για τον πολιτισμό, διότι αυτή η έκθεση έχει μία σημειολογία όσον αφορά τα ιστορικά στοιχεία, διότι γίνεται στα πλαίσια, όπως είπαμε, εκδήλωσης μνήμης από το ολοκαύτωμα της Δέσπος Μπότση, όμως η δική σας ομιλία προσαρμόζεται με βάση τα ιστορικά στοιχεία στο κοινωνικό γίγνεσθε, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Το ολοκαύτωμα της Δέσπος Μπότση υπήρξε η αφορμή. Η ομάδα για την Πρέβεζα αποφάσισε να κάνει μια σειρά εκδηλώσεων, οι οποίες έχουν ξεκινήσει από το Δεκέμβριο του 2023 και θα συνεχιστούν. Και στο πλαίσιο των εκδηλώσεων αυτών εντάσσεται και η παρούσα έκθεση. Έγινε ήδη στην Πρέβεζα και τώρα έχει μεταφερθεί στα Γιάννενα, περισσότερο εμπλουτισμένη, με πιο πολλούς δημιουργούς. Ξεκινώντας λοιπόν από το ολοκαύτωμα της Δέσπος, μιλάμε για τη γυναίκα αγωνίστρια, πολεμίστρια, τη γυναίκα που μάχεται για τα ιδανικά της, για τις αξίες της, που ξέρει να αφιερώσει ακόμη και τη ζωή της. Αλλά φυσικά και τη γυναίκα την καθημερινή, που καθημερινά δίνει έναν αγώνα να σταθεί είτε στον επαγγελματικό της χώρο, είτε στην οικογένειά της, είτε να διεκδικήσει τα δικαιώματά της. Πρόκειται για μία έκθεση που περιλαμβάνει γλυπτά, πίνακες, ψηφιδωτά και φωτογραφίες, μοντέρνας τέχνης βέβαια, και ο καθένας, ο κάθε δημιουργός, αποτύπωσε διαφορετικά το θέμα, όπως εκείνος το είδε και το εμπνεύστηκε. Κυρία Ζίδρου, μέχρι πότε θα διαρκέσει αυτή η έκθεση? Θα διαρκέσει μέχρι 23 Ιουνίου. Μάλιστα. Είναι ανοιχτή καθημερινά, 6 με 10 το απόγευμα, με ελεύθερη είσοδο εννοείται, και θα χαρούμε πολύ να την επισκεφτείτε. Τώρα, η γυναίκα έχει μία, όχι απλά συμβολική μορφή, μία ισχυρή προσωπικότητα στην ιστορία και πολλές σελίδες της ιστορίας ασχολούνται με την γυναικεία προσωπικότητα και με τις γυναίκες αυτές οι οποίες έδωσαν ακόμη και τον εαυτό τους και για την ελευθερία, αλλά αν θέλετε διαγράφοντας τη δική τους ιστορική πορεία στο διάβα των χρόνων. Σήμερα δεν αρκεί, νομίζω και εσείς το ξέρετε πάρα πολύ καλύτερα και από τη διατριβή σας και από το διδακτορικό σας, να λέει κάποιος το τι έχει γίνει, αλλά το πώς στέκεται, το πώς είναι η παρουσία της γυναίκας στα σημερινά δρόμενα. Είναι γεγονός ότι η ιστορία είναι ανδροκρατούμενη. Συνήθως προβάλλουμε τους άντρες, πολιτικούς κτλ. Ωστόσο υπήρξαν μέσα στους αιώνες γυναίκες, και αυτό θα προβάλλω κυρίως στην ομιλία μου, οι οποίες άλλαξαν είτε με τη στάση ζωή τους, είτε με το έργο τους, τον ρου της ιστορίας. Σωστό. Και εδώ στην Ήπειρο έχουμε σημαντικές προσωπικότητες. Μπορούμε να πούμε, ξεκινώντας από την Ήρα, που λατρεύεται ως σύναος του Δία στη Δωδόνη και όχι ως δευτερεύουσα θεότητα, να μιλήσουμε για την Ολυμπιάδα, να μιλήσουμε για την Αγία Θεοδώρα της Σάρτας, αυτό. Στο Βυζάντιο, για τη μυθική γυναίκα του Πρωτομάστορα, χωρίς εκείνη δεν θα υπήρχε το γεφύρι της Σάρτας, να μιλήσουμε για την κυρά Φροσύνη, ένα σύμβολο χειραφετημένης γυναίκας που διεκδίκησε το δικαίωμά της στον έρωτα με τραγικά αποτελέσματα, για την κυρά Βασιλική που καταφέρνει να ελέγχει και να επηρεάζει τον Αλή Πασά, έστω και στο τέλος της ζωής του,
για τις γυναίκες τις ανώνυμες που πολέμησαν, είτε στην απελευθέρωση των Ιωαννίνων, στους Βαλκανικούς πολέμους, ναι, είτε αλλά στο έτος της 40. Υπάρχει πάντα μία υπερβολή, δηλαδή όλες αυτές οι γυναίκες, οι περισσότερες μάλλον γυναίκες, ζούσαν κάτω από τη σκιά των ισχυρών ανδρών, έτσι δεν είναι? Ναι, πάντα είναι δηλαδή γεγονός. προβάλλει και η φιγούρα του άντρα από δίπλα, πολύ πιο ισχυρή ως προσωπικότητα, είτε αφορά μυθολογία, είτε αφορά πραγματικά στοιχεία. Ναι, προβάλλεται η προσωπικότητα του άντρα και ακριβώς αυτό προσπαθούμε να αναδείξουμε, ότι η γυναίκα, έστω και οι λίγες επώνυμες που μας σώθηκαν από τις πηγές, είχαν εξίσου ισχυρές προσωπικότητες και εξίσου σημαντικό έργο. Ακόμη και στην αρχαία Ελλάδα που λέμε ότι η γυναίκα ήταν κλεισμένη στο σπίτι κτλ, βλέπουμε γυναίκες περιποιημένες, οι οποίες βάφονταν, ντύνονταν, πήγαιναν στις γιορτές, συνόδευαν τους άντρες τους και όχι απλώς συνόδευαν, γυναίκες που συμμετείχαν. Οι γυναίκες της Σπάρτης που είναι πιο χειραφετημένες και εδώ στην δικιά μας την Ήπειρο, οι γυναίκες Εκεί του προβάλλεται Αυγάτου. περισσότερο το δικό τους στοιχείο, η δική τους δυναμική, η δική τους προσωπικότητα. Ακόμη και ο τίτλος της έκθεσης νομίζω ότι το περιγράφει αυτό. Ναι, ακριβώς. Το Ακριβώς. τέτοιες Εκεί γυναίκες, προβάλλεται. άντρισες, στρατιώτισες γυναίκες, είναι κάτι που προσδίδει στον ισχυρό τους χαρακτήρα. Και στο τσαγανό, αν θέλετε, και στην ισχυρή τους θέληση, προσωπικότητα, στο να προσφέρουν από ποια θέση και αν μπορούσαν, χωρίς να τους ενδιαφέρει κάτι άλλο. Ακριβώς. Και πέρα από τις ιστορικές προσωπικότητες ή τις μυθικές γυναίκες, προσπαθούμε να τονίσουμε και την θέση της γυναίκας στο σήμερα. Γιατί παρόλο που μιλάμε για ισότητα, βλέπουμε με τις γυναικοκτονίες και την απίστευτη οικογενειακή βία ότι δυστυχώς τα πράγματα δεν είναι αυτό που πιστεύουμε. Ότι η γυναίκα ακόμη αναγκάζεται να παλεύει, να μάχεται και μάλιστα σκληρά για να καταξιωθεί και να επιβιώσει ακόμη και μέσα στην οικογένειά της. Και αυτό είναι το τραγικό της υπόθεσης. Όλοι όσοι θέλουν να παρακολουθήσουν την ομιλία σας, την εξαιρετική θα έλεγα εγώ, και ας μην την έχω ακούσει γιατί έχω ακούσει άλλες διαλέξεις σας, πάρα πολύ σημαντικές και πάρα πολύ ενδιαφέρουσες, αύριο στις 8 το βράδυ στην αίθουσα Δημήτρης Χατζής, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, ακριβώς. 8 η Και ώρα να λοιπόν. προσθέσω ότι θα έχουμε και τους Κρότα Λάρτα να μας συνοδεύσουν μουσικά Πάρα στα πολύ Αιγαίη. ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Η ομιλία λοιπόν με την κυρία Κωνσταντίνα Ζίδρου και η έκθεση καστικών τεχνών, η οποία θα διαρκέσει έως και τις 26 Ιουνίου. 23. 23. Πήγα και τρεις μέρες, πήρα παράταση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Ζίδρου. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή Εγώ συνέχεια, σας ευχαριστώ. καλό βράδυ. Καλή επιτυχία στην αυριανή σας εκδήλωση. Καλό βράδυ και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας.